Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις τρεις ασκήσεις κοιλιακών που κάνεις λάθος και είμαι σίγουρος ότι τις κάνεις λάθος και δεν υπάρχει ούτε μια δόση υπερβολής σε αυτό που σου λέω. Οπότε, εάν θες να με βρήσεις, αυτή είναι η στιγμή να το κάνεις στα σχόλια. Και πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, γιατί όπως ξέρουμε, με κάθε ένα like ανεβάζουμε το μεταβολισμό όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε, αν θες να τρως 5.000 θερμίδες χωρίς να βάζεις σταγόνα λίπους, αυτό πρέπει να κάνεις. Και αν δεν θες να το κάνεις για τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις για όλους τους υπόλοιπους. Έτσι δεν πρέπει να σε κόπανος γι' αυτό. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, παιδιά. Ας ξεκινήσουμε με τις τρεις βασικές ασκήσεις. Η πρώτη βασική άσκηση που κάνεις λάθος είναι το leg raise, άρσης ποδιών. Αυτή είναι η νούμερο 1 άσκηση που όταν πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο βλέπω ότι 9 στους 10 θα την κάνουν λάθος. Το λάθος αυτό είναι να κάνουμε κάμψη ισχύου αντί για κάμψη σπονδυλικής στήλης. Τώρα, κάμψη τι είναι? Κάμψη είναι όταν, ας πούμε, κάνουμε δικέφαλο. Έτσι, αυτή είναι κάμψη του αγώνα. Δηλαδή, ο αγώνας κάνει αυτή την κίνηση. Κλείνει. Εντάξει, κάμψη αγώνα την κάνει ο δικέφαλος. Κάμψη αγώνα. Ωραία. Τώρα, για να δουλέψει, ο κοιλιακός πρέπει να γίνει κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Όταν κάνουμε όμως άρσεις ποδιών, συνήθως ο κόσμος δεν κάνει κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή, δεν σπάει τη σπονδυλική στήλη να τη φέρει πάνω, αλλά σηκώνει τα πόδια, το οποίο κάνει κάμψη στο ισχύο. Με αποτέλεσμα να λειτουργεί ισομετρικά ο κοιλιακός και έμεσα, όχι άμεσα. Εάν θες να χτυπήσεις άμεσα το κοιλιακό και να είναι το νούμερο ένα πράγμα που δουλεύει ο κοιλιακός, πρέπει να την κάνεις ακριβώς όπως θα σου δείξω αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα σας κάνω τώρα μια παρουσίαση live για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Εντάξει, πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι κάμψη ισχύου. Εντάξει, αυτή εδώ πέρα λειτουργεί, δουλεύει τους μύες εδώ πέρα και λίγο τους κοιλιακούς, αλλά όχι πάρα πολύ. Αν θες να δουλέψεις πάρα πολύ τους κοιλιακούς, πρέπει να κάνεις κάμψη τη σπονδυλική στήλη. Άρα αυτό. Εντάξει, όχι αυτό, αλλά η σπονδυλική στήλη να κάνει κάμψη. Okay, αλλά ανάποδα, δηλαδή τα πόδια σηκώνονται. Ένας ωραίος τρόπος για να το θυμάστε να το κάνετε σωστά είναι να δείχνετε το ποπό σας σε κάποιον που σας βλέπει απέναντι. Εάν δεν φανεί ο ποπός, δεν σηκώνεται, δεν δουλεύει ο κοιλιακός τόσο πολύ. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε. Πριν συνεχίσουμε όμως, εάν είναι θες να κάνεις τα πρώτα σου βήματα και να σκοτώσεις το σωσίβιο και να λιώσεις το λίπος και να δεις όντως τους κοιλιακούς σου για πρώτη φορά και δεν ξέρεις από πού να πρώτο ξεκινήσεις και δεν θες να δεις 1000 βίντεο και να τεστάρεις μόνο σου 1000 πράγματα, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πατήσεις κάτω στην περιγραφή το link, στο οποίο έχω ένα 100% δωρεάν σκονάκι λιποδιάλυσης, που είναι απλά ένα α4, στο οποίο έχει τα τρία βασικά βήματα που μπορείς να κάνεις σε καθημερινή βάση, που μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτήν εδώ τη στιγμή και να δεις ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Και όχι, δεν χρειάζεται να σκοτώνεις για να τρως κουνουπίδι και μπρόκολο από το πρωί στο βράδυ. Εντάξει, είναι να κάνεις αυτά τα τρία βήματα και εφόσον τα κάνεις σε καθημερινή βάση, θα δεις ένα δυνατό αποτέλεσμα. Και όπως είπα, είναι 100% δωρεάν. Απλά πάτε κάτω στην περιγραφή πριν διαγράψω το link. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη άσκηση, η οποία είναι η σανίδα. Εντάξει, τώρα η σανίδα, γιατί ο κόσμος τη κάνει λάθος. Πιστεύω ότι ο νούμερο ένα λόγος που ο κόσμος κάνει λάθος στη σανίδα είναι επειδή δεν κοιτάζεται στο καθρέφτη να τσεκάρει την φόρμα του. Γιατί όταν σου πω πώς να την κάνουμε σωστά, θα μου πεις ναι, εννοείται ότι έτσι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αλλά όταν πας να την κάνεις λάθος μόνο και μόνο επειδή δεν κοιτάς την φόρμα στον καθρέφτη. Οπότε, ακόμα και αν είναι άβολο και περίεργο, τουλάχιστον προσπάθησε να ρίξεις ματιά στο καθρέφτη να δεις αν όντως την κάνεις σωστά. Και αν δεν υπάρχει καθρέφτης εκεί που το κάνεις, δοκίμασε να βάλεις την κάμερά σου στο selfie mode και απλά να τραβήξεις τον εαυτό σου να δεις αν όντως την κάνεις σωστά. Και πώς την κάνεις σωστά? Την κάνεις σωστά λοιπόν όταν δεν σχηματίζεις λάμδα και δεν σχηματίζεις τη γέφυρα, αυτή που λέω τη χαλασμένη γέφυρα, και όταν είσαι όντως σε μια ευθεία. Και αν θες να χτυπήσεις ακόμη περισσότερο τους κοιλιακούς σου, θα πας τον ποπό σου, τη λεκάνη σου προς τα κάτω. Και δεύτερον, θα πας τα χέρια σου, τους αγκώνες σου λίγο προς τα μπροστά. Έτσι θα νιώσεις τους κοιλιακούς κυριολεκτικά να καίγονται. Τώρα, μπορεί να ξεκινήσεις να την κάνεις έτσι και να την κάνεις σωστά, αλλά όταν περάσουν 10, 20, 30 δευτερόλεπτα και αρχίζεις να κουράζεσαι, αρχίζεις και χαλάς τη φόρμα σου χωρίς να το καταλάβεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ρίχνουμε ματιές στον καθρέφτη να δούμε αν όντως την κάνουμε σωστά, όπως είπα και πριν. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Η τρίτη άσκηση που κάνει ο κόσμος λάθος είναι όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ασκήσεις που κάνουμε συνήθως όρθιοι και έχουμε φορτίο. Που σημαίνει, ας πούμε, κάθισμα. Που σημαίνει άρση θανάτου. Που σημαίνει πιέσεις Arnold, αλλά όρθιοι. Όλες αυτές οι ασκήσεις, παιδιά, σε όλες αυτές οι ασκήσεις δουλεύει πάρα πολύ ο κοιλιακός. Εντάξει, ο κοιλιακός έτσι κι αλλιώς δουλεύει ακόμη και τώρα σε εμένα για να με κρατήσει όρθιο. Λοιπόν, και τώρα να σας δείξω πώς φύγουμε τους κοιλιακούς μας όταν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη άσκηση, ωραία. Λοιπόν, πες ότι πας να κάνεις καθίσματα. Οκ, και βάζεις κιλά στην πλάτη ή οτιδήποτε. Λοιπόν, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βγάζεις όλο τον αέρα έξω, να μην σφίγγεις καθόλου τους κοιλιακούς σου και απλά να κάνεις την άσκηση και να επικεντρώνεις τα πόδια σου και τους γλουτούς σου που γυμνάζονται. Ωραία, το σωστό πώς είναι? Βάζεις πρώτα αέρα στην κοιλιά σου.
και μετά σφίγγει. Και τώρα, άμα σε χτυπήσει κάποιο, κοίτα, είναι σφιχτή. Αλλά έχει και τώρα αέρα μέσα. Ωραία, και κάνει επαναλήψει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κάνει όσε επαναλήψει έχει. Μπορεί με τον αέρα μέσα σου. Και μετά κάνει, ξέρω εγώ, ένα διάλειμμα στην τρίτη ή τέταρτη επανάληψη. Ξαναπαίρνει αέρα μέσα και κάνει άλλε επαναλήψει. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Πάμε πάλι να το ξαναδείξω. Αέρα. Και σφίγγουμε. Και κάνουμε. Ωραία. Μπορώ να μιλάω ενώ σφίγγω την κοιλιά μου και έχω αέρα μέσα στην κοιλιά μου. Καλά, καθώς μιλάω, φεύγει λίγο αέρας. Αλλά καταλάβατε. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Οπότε, όταν ενεργοποιούμε σωστά τον κοιλιακό και όταν σφίγγουμε τους κοιλιακούς μας, ενώ παίρνουμε βαθιές ανάσες και κρατάμε σφιχτούς τους κοιλιακούς μας, όταν κάνουμε αυτές τις ασκήσεις, πρώτον, ναι, θα γυμνάσουμε τους κοιλιακούς μας κάνοντας τα καθίσματα και τις άρσεις θανάτου. Και δεύτερον, αυτό που θα κάνουμε είναι να κρατήσουμε τη σπονδυλική μας στήλη και τη μέση μας ασφαλή για να μην τραυματιστεί. Γιατί ο νούμερο ένας λόγος που τραυματιζόμαστε, παιδιά, είναι αυτός. Όταν δεν ενεργοποιείς καλά τους κοιλιακούς σου και δεν κρατάς τη μέση σου σταθερή και ίσια. Εντάξει, οπότε πρώτον, ναι, θα γυμνάσεις τους κοιλιακούς μας και θα είμαστε πιο ωραίοι, αλλά σε δεύτερη φάση αυτό που θα κάνει είναι να μας έχει ασφαλείς, που είναι και το πιο σημαντικό πράγμα. Και ο κόσμος συνήθως παρατάει όλες τις προσπάθειες όταν τραυματίζεται. Οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να τραυματιστείς. Εντάξει, οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι θα δείτε κάτω στα σχόλια, όσο είναι πολύ να προσέχετε για να γυμνάζετε και μην ξεχάσετε να πατήσεις κάτω το link στην περιγραφή για να πάρεις το 100% δωρεάν σκονάκι λιποδιάλυσης με τα 3 βήματα, τα βασικά που μπορείς να κάνεις ακριβώς και τώρα για να δεις ένα γρήγορο αποτέλεσμα.